Δύσκολη αποστολή για Κοζάνη, η οποία ταξιδεύει στην Άρτα για να αντιμετωπίσει τη δυνατή ομάδα τη Αέκαρα Ισκάκη. Οι ερυθρόλευκοι καλούνται να ξεπεράσουν την εντό έδραση ισοπαλία με το Ρήγα Φεραίο την περασμένη Κυριακή και να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα θέλει την ηρεμία τη και αυτό θα γίνει με νίκη αλλά και με μια ισοπαλία φτάνει η εικόνα να είναι καλή. Στα αγωνιστικά, ο κύριο Προβίδα δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Ταφαρλί, ενώ αμφίβολο είναι ο Μπιμπύρη που ταλαιπωρείται από Ήωση. Νίκη και μόνο νίκη θέλει ο πυρσό κόντρα στον Δετιέ Αγιά εντό έδρα. Οι γρεβενιώτε βρίσκονται σε δύσκολη θέση και είναι η ευκαιρία να πάρουν τον τρίποντο και να ανέβουν ψυχολογικά. Εξάλλου, οι πράσινοι έχουν αποδείξει ότι στα δύσκολα αντιδρούν και έχουν καταφέρει να κρατήσουν και στο παρελθόν τον πυρσό αναμένο. Να συνεχίσει την αγωνιστική ανάταση και κόντρα στο Αγιονέρι θέλει η Θεία Λαφιλότα η ψυχολογία μετά και το διπλό στην Καστοριά βρίσκεται στα ύψη και ένα νέο τρίποντο θα δώσει όθηση στην ομάδα για ακόμα καλύτερε ημέρε. Ο κύριο Παπανότα τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση καθώ βλέπει όλου του παίκτε του πανέτοιμου. Κόντρα σε όλου και σε όλα η Καστοριά ετοιμάζεται για το μακρινό ταξίδι στην Αλεξανδρούπολη. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν, αλλά από οικονομικά και διοικητικά άλλο τίποτα. Το μέλλον της ιστορικής ομάδας διαγράφεται δυσίωνο και αναζητείται κάποιος που θα μπορέσει να τη βγάλει από το τέλμα που έχει πέσει. Δεν της αξίζει της Καστοριάς να περνάει τέτοιες καταστάσεις. Να περάσουμε να δούμε το πρόγραμμα στον πρώτο όμιλο, 7η αγωνιστική, Άρης Αναγέννηση Γιαννητσών, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Άρης Αγροποτάμου, Απόλων Αρνέα, Δόξα Δράμα, Πανσεραϊκό, Ηρακλή Αμελοκήπων, Θύελα Φιλότα, Εθνικό Αγιονερίο, Εύρο Σουφλίου, Καμπανιακό, Εθνικό Αλεξανδρούπολης Καστοριά, Ορφαία Ελευθερούπολη Καβάλα. Στον δεύτερο όμιλο, Τρίκαλα, Αναγέννηση Άρτα, Πυρσό Γρεβενών, Δωτιέα Αγιά, Ο Πούντιο Πύρασο, Εθνικό Φιλιππιάδα, Οικονόμο Τσαριτσάνη, Αχυλέα Νεοκεσάρια Βατανιακό, Λευκάδια Θεσπρωτό, Ρίγα Φεραίο Μακροχώρη, Α, έκανες κάποιες